Μας παρουσιάζεται ως τομή που κάνετε σε αυτό το νομοσχέδιο μέσα από 5 άξονες. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι προωθείται ακόμα πιο επιθετικά τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, την οποία υπηρέτησαν προσιλωμένες όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Και βέβαια, πολλαπλά κερδισμένοι βγήκαν επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, ενώ θύματα από την απελευθέρωση και τις παραπέρα ιδιωτικοποίησης ήταν οι εργαζόμενοι στον κλάδο, μέσα από χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων, εντατικοποίηση, απογείωση των εργατικών ατυχημάτων, αλλά και του λαού με πανάκριβα τιμολόγια και ενεργειακή φτώχεια για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και ανελαίητο κυνηγητό όσων αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς φωτιά. Οι 5 άξονες, λοιπόν, τι αφορούν? Διάσωση της ΔΕΗ, όπως λέτε. Εξυγχρονισμό της επιχείρησης, απολιγνητοποίηση, άνοιγμα στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ. Ας τους πάρουμε έναν έναν τους άξονες και να δούμε πώς η πολιτική της απελευθέρωσης ενισχύει το καπιταλιστικό κέρδος αποκλειστικά και μόνο και διαμορφώνει πανάκριβο εμπόρευμα. Για το ρεύμα του λαού μιλάμε. Πρώτον, διάσωση της ΔΕΗ, δραματοποίηση της κακής κατάστασης που είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης απελευθέρωσης για να πείσετε για το αντιλαϊκό σκληρό πακέτο μέτρων που ετοιμάζεται και ονομάζεται εξυγίανση. Μας παρουσιάζετε τα μειωμένα έσοδα της ΔΕΗ και τις υψηλές ζημίες. Τα ίδια μας λέγατε για κάθε ιδιωτικοποίηση, για την Ολυμπιακή, το λιμάνι του Πειραιά και ούτω καθεξής. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν υποστηρίζουμε ούτε την κρατική καπιταλιστική επιχείρηση, γιατί και αυτή λειτουργεί με κριτήριο εξυπηρέτησης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού. Παράδειγμα η ΔΕΗ. Μήπως δεν θυμόσαστε, έδινε στην Πεσσινέ πάυθυνα την τιμή της κιλοβατόρας, πανάκριβα όμως για τη λαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, έχετε μια μεθοδολογία, όλα τα αστικά κόμματα. Όταν είναι να ιδιωτικοποιήσετε μια κρατική επιχείρηση, τη χρεοκοπείτε, την απαλλάσσετε από το βαρύδι των εργαζομένων για να την αγοράσει πάυθυνα ο καπιταλιστής επιχειρηματίας και να κερδοφορήσει ακόμα πιο πολύ. Ποιος ευθύνεται λοιπόν για τα χρέη της ΔΕΗ σήμερα? Μα η δική σας πολιτική, όλων σας, έχει υψηλό κόστος παραγωγής. Γιατί δεν χρησιμοποιεί τις εγχώριες, φτηνές πρώτες ύλες, αλλά εισαγόμενες, για να κερδίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτούς εξυπηρετείτε. Ταυτόχρονα, πουλάγε η ΔΕΗ στους εμπόρους ενέργειας κάτω από την τιμή αγοράς, δηλαδή με ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια, επειδή τμηματικά ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ, παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους εμπόρους ενέργειας πάνω από 775.000 καταναλωτές, μετρητές τους λέτε, πελάτες, όπως και να είναι, και μάλιστα τους καλοπληρωτές. Αλήθεια, τι θέλει ένας επιχειρηματίας για να εξασφαλίζει σίγουρα και μεγάλα κέρδη? Να αγοράζει φτηνά, να πουλάει ακριβά και να έχει πελάτες καλοπληρωτές. Το εξασφαλίσατε. Βοηθήσατε τμηματικά όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, για τη χρεοκοπία της ΔΕΗ. Κομμάτι-κομμάτι, και τώρα ερχόσαστε να κάνετε κριτική, να τσακωνόσαστε και να βάζετε θέματα αντισυνταγματικότητας για να κρύψετε ότι προωθείτε την απελευθέρωση που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι αξίες σας. Το καπιταλιστικό κέρδος σε βάρος του λαού.
και το δικό σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πολιτική σας συνολικά. Τώρα μας λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να διασώσω τη ΔΕΗ, θα κάνω, μιλάω για τον δεύτερο άξονα, εξυγχρονισμό της επιχείρησης. Τι περιλαμβάνει αυτός? Πολύ συγκεκριμένα μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους του κλάδου. Σάρωμα με την κατάργηση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους. Γενίκευση των άθλιων εργασιακών σχέσεων λάστιχο που ήδη υπάρχουν με τους εργολαβικούς. Παρέκκληση ακόμα και από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση. Για τους παλιότερους προβλέπονται εθελούσιες απολύσεις περίπου 4.000 εργαζόμενοι και κινητικότητα στο δημόσιο. Ενώ έχετε και ανατροπές ακόμα και σε όρους της συλλογικής σύμβασης, όπως η ρίκνωση στο εκπτωτικό τιμολόγιο ρεύματος για εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ. Είναι ο εξυγχρονισμός, το άλλο θύσας για την άγρια επίθεση στους εργαζόμενους με τις ανατροπές εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Ακριβώς αυτές που αποτελούν το πρότυπο και για τις υπόλοιπες 10 που θα ακολουθήσουν προκειμένου να πουληθούν στους ομίλους. Το έργο βέβαια πολυπεγμένο. Μετά από τη χρόνια απαξίωση επιχειρήσεων, όπως η Λάρκο, τα ΕΑΣ και άλλα, και όλες από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις, που δείχνουν με θράσος ως βασικό ένοχο τα εργατικά δικαιώματα και τα στοχοποιούν. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας. Τσάκισμα των εργαζομένων για να εξασφαλίσετε κέρδη στο κεφάλαιο. Εξυγχρονισμός για μας είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα και χρήση φτηνών εγχώριων πρώτων υλών που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής και θα βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Δηλαδή, χρησιμοποίηση υδροηλεκτρικών έργων και φυσικά λιγνητικών πεδίων με τη χρήση νέας τεχνολογίας που μειώνει δραστικά τους ρήπους. Δεν συμφέρει όμως στους επιχειρηματίες και γι' αυτό δεν του προωθείτε. Αντίθετα, μας παρουσιάζεται στον τρίτο άξονα την απολιγνητοποίηση. Εμείς σας το είπαμε και στην Επιτροπή. Αποτελεί έγκλημα η απολιγνητοποίηση απέναντι στην αξιοποίηση του παραγωγικού πλούτου της χώρας μας, απέναντι στην απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και απέναντι στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας με φτηνή ηλεκτρική ενέργεια που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού. Είναι υποκριτικό και αντιαναπτυξιακό να εντάσσεται η απολιγνητοποίηση μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης πράσινης ενέργειας. Όταν τα δάση δεν τα προστατεύετε, τις περιοχές Natura τις εξοντώνετε, αφού όταν ένας επιχειρηματίας τις θέλει για παραγωγή καπιταλιστικών κερδών, τότε καμία προστασία δεν υπάρχει στο περιβάλλον. Αντίθετα μάλιστα, χρησιμοποιείται τρομοκρατία, καταστολή και την επιβολή του νόμου και της τάξης, όπως κάνατε πρόσφατα σε όσους διαδήλωναν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Άγραφα, ποινικοποιώντας τον αγώνα τους. Και όμως για το κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων θα προκληθεί η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σε παρθένα δάση και προστατευόμενες περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Κατά τα άλλα, πράσινη ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό αποτελεί όχημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιταχύνει την απελευθέρωση του ενεργειακού τομέα από την κρατική προστασία. Να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα καύσιμα και ακόμα να προωθήσει την ευρωενωσιακή τεχνογνωσία όσο αφορά τις υποδομές των ΑΠΕ, είτε αυτές είναι αιωλικά είτε φωτοβολταϊκά. Έτσι βρίσκουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στη συνάντηση Μέρκελ-Μητσοτάκη το μόνο που ανακοινώθηκε σαν συμφωνία ήταν
Συμφωνία για τις ΑΠΕ, δηλαδή εισαγωγή υποδομών από τη Γερμανία. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής βεβαίως είναι ότι όχι μόνο φθηνό ρεύμα δεν θα παράγουμε, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν και θα αυξηθούν και άλλο τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό θα μετακυληθεί στη λαϊκή κατανάλωση. Γι' αυτό εξάλλου προωθείται ως τέταρτο άξονα το άνοιγμα στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τρόπο προκλητικό, ξεδιάντροπο. Δεν έχουμε δει σε τόσα λίγα άρθρα να επαλαμβάνεται η λέξη απαλλάσσεται από τόσους φόρους και περιορισμούς και ελέγχους προκειμένου να επεκταθούν ακόμα πιο πολύ. Φτάνεται στο σημείο να παραχωρείται ακόμα και τη γη υψηλής παραγωγικότητας που είναι για παραγωγή διατροφικών προϊόντων. Αλλάζεται τη χρήση γης και τη μετατρέπεται από αγροτική υψηλής παραγωγικότητας και αξία σε βιομηχανική. Αλήθεια. Δεν ξέρετε ότι για να χαρακτηριστεί μία έκταση υψηλής παραγωγικότητας έχουν γίνει επενδύσεις όπως αρδευτικά ή στραγγιστικά. Η ίδια άνοιξη δρόμων και άλλα. Εσείς επικαλείστε ότι αποχαρακτηρίζετε μόνο αυτά που είναι κοντά σε κεντρικούς δρόμους. Πάλι για να ενισχύσετε και να μειώσετε το κόστος στους επιχειρηματικούς ομίλους των ΑΠΕ εκτελείτε ένα μέρος της αγροτικής γης, δηλαδή τον πρωτογενή τομέα. Φτάνετε μάλιστα στο σημείο, στην υπουργική τροπολογία, να δίνετε δικαίωμα χρήσης στις ΑΠΕ σε ιδιοκτησίες που δεν τις ανήκουν. Αλλά ταυτόχρονα παρακάμπτετε και αποφάσεις των δασαρχείων. Αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξή σας. Δεν μας κάνει εντύπωση, αφού περιφρονείτε και κακοποιείτε ακόμα και περιοχές προστατευόμενες για την εγκατάσταση αποκλειστικά και μόνο αιωλικών πάρκων. Προωθείτε σε τέτοιο βαθμό με κίνητρα και επιδοτήσεις στις υποδομές των ΑΠΕ και κυρίως εγκατάσταση αιωλικών πάρκων που καταντάει δυσανάλογη η κατανομή τους στις διάφορες περιοχές της χώρας, καταστρέφοντας ταυτόχρονα άλλες οικονομικές δραστηριότητες λαϊκών στρωμάτων, κτηνοτρόφους, μικροεπαγγελματίες, τουρισμού για το κέρδος λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών. Και ξεκαθαρίζουμε, δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είμαστε ενάντια στην κατανομή με προσανατολισμό το κέρδος του καπιταλιστή που οδηγεί ουσιαστικά στην καταστροφή. Και ο πέμπτος άξονάς σας, που σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ σε μια εποχή που ο τομέας του φυσικού αερίου και των αγωγών σημειώνουν για αυτά σφοδρή ανταγωνισμή ανάμεσα σε ισχυρά υπερελιστικά κέντρα, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία. Και όμως η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίησή της ακόμα πιο πολύ. Όταν το φυσικό αέριο με βάση τους σχεδιασμούς και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της προηγούμενης αποτελεί το μεταβατικό καύσιμο. Δηλαδή, ένα εισαγόμενο καύσιμο πόσο εξασφαλίζει ασφάλεια και επάρκεια στο σύστημα. Είναι αντίφαση ακόμα και για τα δικά σας αστικά δεδομένα. Επιταχύνεται λοιπόν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Γίνεται με διάσπασή της σε τρεις εταιρείες, στη ΔΕΠΑ Υποδομών, στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, όλες ανώνυμες εταιρείες, όπου οι δύο πρώτες ιδιωτικοποιούνται, βεβαίως ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ουσιαστικά μέρημνα και προστασία των ήδη εργαζομένων στην εταιρεία. Καμία απολύτως αναφορά μέσα στο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους. Και δεν μιλάμε για τους εργολαβικούς εργαζόμενους που βρίσκονται στο έλεος, αλλά μιλάμε και για αυτούς που είναι ορίστου χρόνου στη ΔΕΠΑ. Γι' αυτό καταθέσαμε τροπολογία για την προστασία
της δουλειάς αυτών των εργαζομένων και καλούμε όλες τις πτέρυγες να την ψηφίσουν. Αλλά και στις ιδιωτικές εταιρείες, πώς θα διασφαλίζεται η ασφάλεια από αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες του συστήματος? Καμία δέσμευση δεν υπάρχει εδώ, τουλάχιστον για την υπομετάβαση. Συνεπώς, δεν θέλετε και δεν μπορείτε να σχεδιάσετε και να διασφαλίζετε ταυτόχρονα φθηνό ρεύμα για τη λαϊκή οικογένεια, προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και των δασικών εκτάσεων και αναβάθμιση της θέσης των εργαζομένων με δικαιώματα και ταυτόχρονα τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Αυτό δεν μπορείτε να το υλοποιήσετε, ούτε να γίνει, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το καπιταλιστικό κέρδος που προσκυνάτε. Ούτε όσο κυριαρχεί το κέρδος το καπιταλιστικό, δεν μπορεί να αξιοποιήσετε μείγμα από όλες τις εγχώριες ενεργειακές πηγές της χώρας. Λιγνίτη, υδρογονάνθρακες, αιωλική ενέργεια, υδάτινο δυναμικό και υπόλοιπα για τη διασφάλιση της λαϊκής ευημερίας. Τέτοιες λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από την κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό στην οικονομία, δηλαδή με το σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής. Με μόνιμη και σταθερή και πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους, προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Έτσι αντιμετωπίζεται η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας από εισαγόμενα καύσιμα, αλλά και προωθεί την έρευνα και την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών σε μια χώρα που έχει τεράστιες ενεργειακές πηγές αναξιοποίητες, αλλά και με διακρατικά αμοιβές επωφελείς εργασίες. Έτσι δεν θα υπάρχει ενεργειακή φτώχεια αλλά λαϊκή ευημερία. Για μια τέτοια κοινωνία παλεύουμε. Είναι εφικτή αν ο λαός το αποφασίσει. Τελειώνω και χαιρετίζουμε τους αγώνες και κινητοποίησεις των εργαζομένων σε ΔΕΗ και ΔΕΠΑ και καλούμε το λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη του.